Η μεγάλη στιγμή για το Ρεθμιώτικο Καρναβάλι έφτασε. Οι φετινές καρναβαλικές εκδηλώσεις είναι πλέον πραγματικότητα, καθώς ξεκινούν στις 30 Ιανουαρίου στην παραλία με τη συμμετοχή του Σταβέντο και ολοκληρώνονται με τη μεγάλη καθιερωμένη παρέλαση των ομάδων που θα γίνει το μεσημέρι της 1ης Μαρτίου στην κεντρική λεωφόρο Κουντουριώτη. Η Οργανωτική Επιτροπή, οι ομάδες του Ρεθμιώτικου Καρναβαλιού, οι φορείς, οι υπηρεσίες του Δήμου μας, είμαστε όλοι έτοιμοι και σας περιμένουμε σε ένα ασφαλές και ξέφρενο Ρεθμιώτικο Καρναβάλι 2020. Ένα καρναβάλι μιας νέας δεκαετίας. Τόσο εχθές όσο και σήμερα έλαβαν χώρα οι δύο οργανωτικές συνεδριάσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, τόσο του Δήμου Ρεθύμνου με τις υπηρεσίες τους, όσο και τους συνεργαζόμενους φορείς. Τους αφανείς ήρωες όλης αυτής της διαδικασίας, η οποία έχει σαν αποτέλεσμα τα τελευταία 30 χρόνια να έχει καθιερωθεί το καρναβάλι του Ρεθύμνου ως το κορυφαίο γεγονός στην Κρήτη και ένα από τα κορυφαία καρναβάλια αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Φέτος στη γραμμή εκκίνησης μπαίνουν 38 ομάδες, εκ των οποίων οι 26 έχουν και άρμα, και περίπου 17.000 καρναβαλιστές, οι οποίοι ετοιμάζονται να δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό στο πιο ξέφρενο πάρτι της χρονιάς. Τα παιδιά είναι ήδη στις αποθήκες και κατασκευάζουν τα άρματα. Οι στολές είναι έτοιμες από όλους. Και σας περιμένουμε να έρθετε, να γίνουμε όλοι μια παρέα, να διασκεδάσουμε, να περάσουμε καλά. Το Ρεθμιώτικο Καρναβάλι ανήκει σε όλη την Κρήτη. Απευθύνεται σε ολόκληρη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η καρδιά του Ρεθμιώτικου Καρναβαλιού θα ξεκινήσει να χτυπά από τις 30 Ιανουαρίου του 2020. Σας καλούμε λοιπόν όλους, μικρούς και μεγάλους, να έρθετε μαζί μας να περάσουμε όμορφα, με χρώματα, αρώματα, χαμόγελα, αλλά κυρίως με ασφάλεια. Το Σταυροδρόμι των Πολιτισμών είναι η θεματική του φετινού καρναβαλιού, με το ταξίδι να ξεκινά από τη μινωική εποχή και να καταλήγει στο σήμερα. Καθένας από αυτούς τους πολιτισμούς άφησε στην πόλη το αρχιτεκτονικό του αποτύπωμα, αλλά και πολιτισμικά ίχνη που συναντώνται σε αρχαίες παραδόσεις. Κάποιες φορές με ανατολίδικες επιρροές, αλλά και στην Ιταλική με την Κομμέντια Ντελάρτε και τη Βενετσιάνικη καρναβαλική παράδοση. Αυτό το συναρπαστικό ταξίδι που διαμορφώνει και την ξεχωριστή αρχιτεκτονική της πόλης. Χαρίζει αυτή τη μοναδική ομοιομορφία στο Ρέθυμνο. Φέτος, το μήνυμα των καρναβαλιστών επικεντρώνεται στην διασκέδαση χωρίς αλόγιστη χρήση αλκοόλ. Θέλω να συγχαρώ τις καρναβαλικές ομάδες για μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που πήραν φέτος. Δεν θα διατίθεται αλκοόλ από τα άρματα των καρναβαλιστών. Άρα, το μήνυμα είναι μπορούμε να διασκεδάζουμε και να απολαμβάνουμε τη χαρά και τη ζωή χωρίς να καταναλώνουμε απερίσκεπτα ενόπνευμα και μάλιστα εκείνες τις τρυφερές ηλικίες που δημιουργούν και διακινδύνευση ζωής. Ο Δήμος Ρεθύμνου δέχτηκε από κοινού να κάνουμε μια δράση «Το κάθε κουτί μετράει». «Το κάθε κουτί μετράει» είναι ένα πρόγραμμα ανακύκλωσης που γίνεται σε 15 χώρες στην Ευρώπη και καλεί τον κόσμο να ανακυκλώσουν κουτιά αλουμινίου που καταναλώνουν εκτός σπιτιού. Το Ρέθυμνο λοιπόν δηλώνει έτοιμο και απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε όλους.